Όχι σεξι, όπως οι προηγούμενες. Και γράφει, don't air out your dirty laundry. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, μη βγάζεις τα άπλυτά σου στη φόρδα. Δεν ξέρω, πες το. Not air out your dirty laundry. Γεια σου, ρε Στέφανε. Από τα μπακαλά, δηλαδή. Πολύ καλά. Καθηγητής αγγλικών. Από το Τσίπρα το πες καλύτερα, πάντως. Πάρα πολύ. Είσαι για λίγο αφόν. Να ξέρουμε, λέμε. Λοιπόν, παιδιά, είναι η απάντηση. Λένε πολύ, απάντηση εικόνη. Ναι, απάντηση εικόνη, γιατί εδώ πρώτον είναι μια άλλη εικόνη, δεν είναι σεξι. Άρα ήθελε να εστιάσουμε σε αυτά που θέλει να πει. Και υπάρχει πολύ παρασκήνιο, Σάσα, για το τι έγινε μετά τη συνέντευξη. Εγώ έμαθα. Τη μακροσκοπημένη. Μετά τη συνέντευξη. Να κάνουμε λίγο μια μικρή ανακεφαλαίωση. Τι φαίνεται λοιπόν, η εικόνη μαζί με τη μαμά της ήταν καλεσμένη. Ήταν εικόνη και της κάνανε έκπληξη. Κάποια στιγμή τζόζο μεταξά. Στην εκπομπή του Γρηγόρη Ανάου, του Γλουνάτα. Με του Night Show. Και η Ζόζα μεταξά είπε και κάποια πράγματα. Πέταξε κάποια καρφιά. Μα βασικά είπε ότι δεν μιλάει με τον Παντεζή, έτσι. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα. Άφησε κάποια υπονοούμενα. Και υπονοούμενα άλλα σχετικά με τη σχέση. Και ήταν την κοινωνική. Στήριξε και η κόρη της, στήριξε. Ναι, αυτό. Μετά το γύρισμα. Τη στήριξε, τη στήριξε. Μου είπαν ότι έβαλε τα κλάματα εικόνη και ήταν πολύ συγχυσμένη με όλο αυτό που είχε γίνει τέλος πάντων. Δεν περίμενε, ρε παιδί μου, αυτό να γίνει, να πείτε πράγματα η μητέρα της για τον Λευτέρη. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εκεί δίπλα δεν ήταν. Εκεί δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν. Είναι εκπομπή. Το είδε. Η εκπομπή, αν ακούγε τη μάνα της να λέγει τέτοια, ήθελε να αντιδράσει, ας έλεγε για τον πατέρα της εκείνη την ώρα πράγματα. Να σου πω κάτι, κάποιον. 26 χρονών είναι. Δεν μπορούν να χειριστούν όλοι κάποια πράγματα. Αντέδρασε κάποια στιγμή και στο απόσπασμα που παίξαμε, είδαμε ότι είπε κάτι ζωά μεταξύ και λέμε, μα δεν είναι έτσι. Εγώ το κρύψα τον μπαμπά τότε για το καραμέλα. Τώρα για ποιο λόγο το γράψε αυτό. Τι σημαίνει για... αυτό. Σε ποιον λες εσύ να απευθύνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα καρφίσει τη μαμά της. Ελπίζω να το λέει στη μαμά της. Εδώ πέρα κάζουμε έτσι, δεν ξέρουμε ο καθένας στο μυαλό του και πώς το έγραψε. Εγώ πιστεύω ότι όμως με τη μαμά της ότι δεν της άρεσε αυτό το πράγμα. Άρα μετά νιώσε για αυτό που κάνανε. Εγώ ξέρω παιδιά από κύκλους του Λευτέρη Παντάζη. Μαμά δεν ξέρουμε ακόμα τι πιστεύει. Πήρε τηλέφωνο η εικόνη το Λευτέρη Παντάζη και του ζήτησε συγγνώμη για όλο αυτό και του είπε ότι εμένα στο μυαλό μου, όπως μαθαίνω τουλάχιστον, είπε ο μπαμπά ήταν να βγω και να μιλήσω δημόσια μαζί με τη μαμά και όχι να αυτά. Αλλά η μαμά ήταν μέσα στον αέρα. Εκείνη δεν είναι. Ναι, μεταξύ από αυτέ που ήταν αέρα. Σε έκανε παρέμβαση στον αέρα εκεί δίπλα. 26 χρόνια κοπέλα ήταν, αν δεν τη άρεσε αυτό που έλεγε. Δεν έκανε 13 χρόνια. Η μικρή σοκαρίστηκε. Όταν είσαι συνένοχο, όταν δεν λε κάτι. Δεν σου λέει κάτι. Την καλέσανε για έκπληξη ευχάριστη. Πού να φανταστεί η μικρή ότι η μαμά τη πήγε για να κράξει τον μπαμπά τη. Εντάξει, μην πας μικρή την κοπέλα. Ναι, 26 χρόνια φαίνεται 30. Να σου πω κάτι. Τώρα δεν είναι και έμπειρη τηλεοπτικά. Αυτό εννοώ όλο αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει. Έπαθε σοκ. Και είναι και η μαμά της, ναι, παιδιά, στην τελική. Η μαμά σου είναι η μαμά σου. Ναι, αυτό σου λέω, αλλά δεν ήξερα τι να κάνει. Εγώ τη δικαιολογώ τη μικρή. Εάν... Μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Όποια κατάσταση και αν υπάρχει ανάμεσα στη μαμά της και τον παπά της, φαντάζομαι είναι νήμερ. Δεν έπαθε σοκ από αυτά που άκουσε. Δηλαδή, συμφωνώ. Φαντάζομαι θα έχουν γίνει και άλλες κουβέντες και άλλες συζητήσεις θα έχουν προϋπάρξει με τη μαμά της. Θα έχουν υπάρξει κάποιε εντάξει. Μεταξύ μα όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, αν ξαφνικά εμεί δύο έχουμε κάτι και με τι μένε στον αέρα να τα λέω. Θα τα άκουσα. Θα πάρει ένα σοκ. Ναι, αλλά εσύ που είσαι έμπειρη. Θα τα άκουσα για πρώτη φορά. Παιδιά, συγγνώμη. Αγάπη μου, άλλο στον το αέρα. Η μαμά είχε κάποια πράγματα μέσα τη και ήθελε τώρα μετά από τόσα χρόνια να τα πει. Δεν το ήξερε όμω και δεν το ήξερε. Παιδιά, συγγνώμη, μην τρελαθούμε. Όταν το βλέπατε, δεν σκεφτήκατε ότι αυτό μπορεί να ήταν συνεννοημένο. Όχι, δεν ήταν ασχολημένο. Ότι ήταν συνεννοημένο με τη μάνα και την κόρη. Εμένα μου κάνει ότι. Προσπαθούσα να τη συνεφέρουν από την εκπομπή. Εμένα μου κάνει ότι δεν έπαθε κανένα σοκ, ότι μια χαρά ήταν όλα και απλά μετά το μετάνιωσε. Ή μπορεί να μίλησε και με τον μπαμπά τη, κάτι να έγινε και το μετάνιωσε. Δεν μου φάνηκε καθόλου. Δεν γελάει η εκπομπή όπω ξέρω. Μπορεί και το μη βγάζεις τα άπλυτά σου στη φόρα να σημαίνει ότι γενικά όλη αυτή η φασαρία εισαγωγικά που έγινε ακόμα και με δηλώσεις του μπαμπά της, με δηλώσεις τώρα της μαμάς της, να μην της αρέσει. Εντάξει, δηλαδή ότι την έφεραν σε μια θέση αμήχανη. Δηλαδή βλέπεις και τη φωτογραφία είναι λίγο στενοχωρημένη. Ότι όλο αυτό που γίνεται δεν μου αρέσει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.